Και θα συνδεθούμε με την Έλενα, γιατί θέλω να σας πω ότι ο Τρίφωνας Σαμαράς, ο Τρυφωνάκος μας, έζησε πολύ δύσκολες ώρες. Ληστές μπήκαν στο σπίτι του. Παιδιά, δεν είναι ότι μπήκανε ληστές στο σπίτι του και βλέπετε πάρα πολύ καλά εδώ. Ναι. Έχει πάει η Άννα Ζυρδέλη. Να πούμε ότι είναι καλά αρχικά ο Τρίφωνας. Είναι καλά ο Τρίφωνας μας, ναι. Αλλά ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με το ληστή, παιδιά. Τι λέτε, παιδιά, εγώ δεν το ήξερα αυτό. Ναι, ναι, ναι. Θεωρώ ότι καλύτερα να δούμε το βίντεο. Έχει πάει η Άννα Ζυρδέλη, έχει βρει τον Τρίφωνα, έχει εξηγήσει ακριβώς πώς έγινε η ληστεία. Παιδιά, αυτή είναι και πόρτα ασφαλείας. Ναι. Τώρα τι να σου πω. Ας τα δούμε από το ρεπορτάζ, γιατί είναι ναι. Όπως το λες. Είναι ωραία. Πόρτα ασφαλείας. Πώς την ανοίξανε. Για να το δούμε. Δεύτερη φορά τα Χριστούγεννα συμβαίνει κάτι άσχημο σε σένα. Είχα πάει να δω το τζαζ το Σάββατο, ήταν Χριστούγεννα και όταν γυρνάω και ανεβαίνω με τα πράγματα και το σκυλάκι και καλή ώρα ανεβαίνω εδώ τη σκάλα, βλέπω την πόρτα του ατελιέ μου ανοιχτή. Και έπαθε οπότε, σοκ. Ένα σοκ. Λέω ποιος είναι και αρχίζω και πηγαίνω προς τα πίσω και δεν ήξερα ποιος είναι. Ήταν 2,5 ώρα τη νύχτα, να πούμε δεν ήταν η μέρα. Ήταν 2,5 ώρα τη νύχτα και όπως βγαίνω έξω βλέπω δύο παιδιά και τους λέω σας παρακαλώ ελάτε με κλέβουνε. Ναι, ναι. Πάμε, αρχίζουμε και ψάχνουμε. Αυτός είχε πάει επάνω να κρυφτεί. Σε άλλους ορόφους. Σε άλλους ορόφους, μαζί με την τσάντα που μου είχε πάρει. Εγώ, όπως είμαι εδώ πέρα, παίρνω την αστυνομία. Να πω ότι σε 5 λεπτά η ελληνική αστυνομία ήταν εδώ, 4 περιπολικά. Και αρχίσαμε να ψάχνουμε. Κατεβαίνει αυτός και όπως είναι και κατεβαίνει, τον έχουν κάτω εδώ, τον πιάσανε. Σε αυτό το σημείο εδώ, του βγάζουν την κουκούλα και παθαίνω σοκ. Γιατί βλέπω ότι είναι κάποιος γνωστός μου. Τον έβαζε τόσο καιρό μέσα στο σπίτι σου. Τον έβαζα μέσα στο σπίτι μου. Επί 1,5 χρόνο είχε πάρει τα κλειδιά. Και του βγάζει, εκεί το βλέπω, του βγάζει ο αστυνόμος τα κλειδιά. Και είχε τα κλειδιά του σπιτιού με 1,5 χρόνο. Και μου έπαιρνε πράγματα. Αξίας πόσο περίπου. Ξέρω, πάνω από 5.000 πράγματα. Ναι. Σίγουρα. Αξίας. Γνώριζε. Γνώριζε και ήρθε επί του. Μέχρι μου έκλεψε και κάτι κάλτσες Gucci. Είναι δυνατόν. Σήμερα αναγκάστηκες να αλλάξεις κλειδαριές. Για δεύτερη φορά. Γιατί την είχα ξαναλλάξει και την πρώτη φορά που ανακάλυψα τα πρώτα πράγματα. Και δηλαδή μόνο που το σκέφτομαι ότι κάποιος άνθρωπος έμπαινε μέσα στο σπίτι μου και μου παραβίαζε την... ξέρεις, την ιδιωτικότητά μου και μου έπαιρνε σιγά σιγά πράγματα, με κάνει δηλαδή να βγαίνω έξω από τα ρούχα μου. Μόλις αποκαλύφθηκε, τι του είπες? Καλά του είπα, δεν ντρέπεσαι εσύ. Μου λέει ντρέπομαι. Τώρα τι να το... Θα κινηθείς νομικά? Αποφάσισα να μην κινηθώ νομικά, επειδή ήταν και μέρα Χριστουγέννων. Μου είπε ότι θα μου φέρει όλα τα πράγματα. Τώρα να δούμε, γιατί δεν νομίζω να τα έχει τώρα 2 χρόνια. Μπορεί και να τα πουλούσε. Δεν ξέρω τι ακριβώς έκανε. Άρα για να καταλάβω, ήταν κάποιος φίλος του εντός εισαγωγικών γνωστός. Με τον οποίο έκανε παρέα, καθόταν και σπίτι. Και του είχε κλέψει τα κλειδιά. Και έκανε αντικλείδι με το κλειδί που είχε κλέψει. Δεν του έδωσε τα κλειδιά. Στις πόρτες ασφαλείας. Δεν μπορείς να κάνεις αντικλείδι. Υπάρχουν συγκεκριμένα κλειδιά, οπότε το έκλεψε αντικλείδι. Ναι. Υπάρχουν δεύτερο κλειδί. Ακριβώς στο δεύτερο σπίτι. Κλειδί. Πήρε το κλειδί. Να πούμε ότι ο Τρίφωνας, επειδή είναι αγαπητός άνθρωπος και γενικότερα του αρέσει και μιλάει με τον κόσμο. Κοινωνικός. Είναι κοινωνικός. Φέρνει κόσμο στο σπίτι. Αυτό το παιδί θέλει μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα όταν αφήνουμε και αντικείμενα αξίας. Και βάζουμε στο σπίτι. Η κάλτσες Gucci σίγουρα είχαν ένα 400. Καλά, ναι. Εμένα η ένστασή μου είναι στο ότι δεν κινείται νομικά. Διότι ακόμα και αν γνωρίζεις κάποιον ή τον συγχωρείς, δεν ξέρεις τι είναι αυτός ο άνθρωπος που σου γνωρίζει και δεν έχει μανάκι, αλλά είναι θέμα του Τρίφωνα. Δόξα τω Θεώ, ο Τρίφωνας είναι καλά. Αυτό είναι το σημαντικό. Το σημαντικότερο, πέρα από τα διάφορα δεν έγινε και κάποια άλλη. Σκέψου το λίγο και κάντε εικόνα να γυρνά στο σπίτι σου 2,5 ώρα. Είσαι καλά. Μόνο και μόνο που έχουν παραβιάσει το χώρο, τρελαίνεσαι. Από τότε, παιδιά, τα βράδια δεν μπορεί να κινηθεί. Αυτό μου έλεγε πριν από το τηλέφωνο. Θέλω να σα πω κάτι. Επειδή εγώ μένω σε μια πολυκατοικία, γενικότερα την πολυκατοικία την έχουν διαρρήξει. Εμένα είναι και γιατροί μέσα. Ενώ ότι και παρόλο που έχουν πορτές ασφαλείας κτλ. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και ειδικά αυτές τις μέρες. Κλειδώστε καλά. Και γενικότερα, επειδή ο κόσμος. Όχι μόνο αυτό. Επειδή αυτό που είπε ο Τρίφωνας, προσέχτε τις αναρτήσεις που κάνεστε. Γιατί όταν ξέρει κάποιο ότι λείπει από το σπίτι, είναι εύκολη στο να μπει κάποιος στο σπίτι. Και ο Δημήτρης τον είχαν κλέψει. Για αυτόν τον λόγο, επειδή ήμουν εδώ στην εκπομπή. Ο Τρίφωνας γενικά είναι αυτό που του είπα και εγώ, ότι είναι πολύ ανοιχτός, ρε παιδί μου, και αυτό πρέπει να το προσέχει. Δηλαδή δεν μπορεί να... πρέπει να προσέχει ποιον βάζει μέσα στο σπίτι του. Να φιλτράρει λίγο τους ανθρώπους. Να κρύβει τις κάλτσες Gucci τώρα. Αυτό... Δεν κρύβονται αυτές.